Κοντά μας. Γεια σας. Κυρία Παπανάτσιου, να μπω κατευθείαν στο ψητό. Και το ψητό της επικαιρότητας σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτές τις δηλώσεις του κ. Σόιμπλε και την εκτίμησή σας για το πότε θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση. Πιστεύω ότι η αξιολόγηση θα κλείσει το επόμενο διάστημα. Ούτως ή άλλως η ελληνική κυβέρνηση έχει καλύψει το 95% των ζητημάτων που προβλεπόταν για την αξιολόγηση. Είμαστε συνεπέστατοι. Τα μικροζητήματα που υπάρχουν συζητιώνται μετά με τις συζητήσεις που είχε και ο κ. Σακαλώτος και με τον Σαπέν και με τον Μόσκοβιτς. Θεωρώ ότι από εκεί και μετά δεν θα έχουμε ζητήματα, θα προχωρήσει. Είναι και με Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή χωρίς Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Αν θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραμείνει, να παραμείνει. Σαν τεχνικός σύμβουλος. Αν θέλει να φύγει, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Εκείνο ας επιλέξει και στο κάνει πολύ γρήγορα, για να μπορέσουμε κι εμείς να προχωρήσουμε από εκεί και μετά σε αυτά που πρέπει να δούμε. Για την αξιολόγηση, δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει κάποια ερώτηση. Για να πάμε μετά στο αντικείμενο. Στο κυρίως αντικείμενο της κυρίας Παπανάτσιου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν μείνει, απαιτεί, γνωρίζουμε, πρόσθετα μέτρα για να καλυφθούν τα περίφημα πλεονάσματα του 3,5%. Και υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για το αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου και αύξηση του ΦΠΑ, προκειμένου να κλείσει αυτή η συμφωνία. Υπάρχει θέμα να μειωθεί κι άλλο το αφορολόγητο, έστω και μετά το 2018, και να αυξηθεί ο ΦΠΑ? Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε έχει να κάνει μέχρι το 2018 το μνημόνιο που ήδη έχουμε υπογράψει. Δεν υπάρχει καμιά μείωση του αφορολόγητου μέχρι το 2018. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και πάλι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι το αφορολόγητο πρέπει να παραμείνει εδώ που είναι. Και πρέπει να παραμείνει εδώ που είναι. Ήδη κάναμε και μια μικρή υποχώρηση από αυτό που ήταν. Θεωρούμε ότι θα θίξει περισσότερο τα λαϊκά στρώματα και γι' αυτό το λόγο σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρξει μείωση του αφορολόγητου. Είναι κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση η μείωση του αφορολόγητου. Αυτό το δημοσίευμα, η αγορά είχε το Σάββατο είχε ένα δημοσίευμα αποκλειστικό ότι μας ζητούν και πιεζόμαστε να πάμε το αφορολόγητο στις 3.500 ευρώ. Και οι 5.000 έχουν ακουστεί. Αναφέρω την πιο πρόσφατη, ας το πούμε έτσι, πληροφορία. Ναι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι μετά το 18 το αποκλείεται, ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο μετά το 18? Ναι, το αποκλείω. Το αποκλείω. Το αποκλείω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ούτε οι μισθοί τέτοιοι στην Ελλάδα που να μπορούν να το δικαιολογήσουν. Δηλαδή, αν είχαμε αρκετά υψηλά εισοδήματα γενικότερα, θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε όλοι για μείωση του αφορολόγητου. Αλλά αυτή τη στιγμή τα εισοδήματα του Έλληνα είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν υπάρχει θέμα να συζητήσουμε για άλλη μείωση του αφορολόγητου. Κυρία Παπανάτσιου, έστω και αυτή η μικρή που υπάρχει, που υπήρχε, νομίζω ότι δεν μπορούμε, όχι μόνο το συζητάμε, αλλά και στις θέσεις της κυβέρνησης δεν είναι η μείωση του αφορολόγητου. Άρα κάτω από 8.500 ευρώ αφορολόγητο λέτε εσείς ότι αποκλείεται να πάμε? Όχι, είναι κόκκινη γραμμή. Για μας τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι εντάξαμε στο αφορολόγητο και τους αγρότες για πρώτη φορά. Τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μισό δευτερόλεπτο. Οπότε με αυτή τη λογική δεν υπάρχει θέμα για να μειώσουμε το αφορολόγητο. Αποκλείεται και την αύξηση του χαμηλού συντελεστή του ΦΠΑ που εντάσσεται στην ίδια συζήτηση περί ικανοποίησης των ετοιμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το λέω συνέχεια, σας επαναλάβω και τώρα. Δεν θα αλλάξει τίποτα από φόρους που έχουμε ψηφίσει στο προηγούμενο διάστημα. Ό,τι ψηφίσαμε. Κάποια εφαρμοστήκαν μέσα στο 2016, κάποια άλλα εφαρμόζονται μέσα στο 2017. Κακώς λέω, γιατί θα περιμέναμε να μειώσετε κανένα φόρο. Να σας πω τι γίνεται. Τουλάχιστον με τους άμεσους φόρους κάναμε μια επιλογή. Η επιλογή που κάναμε ήταν να μην αυξήσουμε τους άμεσους φόρους σε νερό και σε ηλεκτρικό. Θεωρήσαμε ότι είναι λιγότερο επώδυνο να μειώσουμε να αυξήσουμε τους άμεσους φόρους. Πάντως, σε ουσιαστικά, κάποια αγαθά. Ουσιαστικά μας λέτε σήμερα και είναι σημαντικό, Νικόλ, νομίζω έτσι δεν είναι, ότι τα δύο κεντρικά ζητήματα που μας βάζουν πάνω στο τραπέζι και μάλιστα και λίγο εκβιαστικά, μείωση αφορολόγητου και αύξηση του ΦΠΑ στην αυτή τη μεσαία κλίμακα, όπως τη λένε, λέτε ότι αποκλείεται να έχουμε καμία αλλαγή σε αυτό το θέμα. Είναι κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση.
θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να γίνει στο μέλλον, αν έχουμε πιάσει τους στόχους, αν καταφέρουμε και με το πλαστικό χρήμα και με τα άλλα μέσα που θα έχουμε για την φοροδιαφυγή, να αυξήσουμε τα έσοδά μας, ίσως καταφέρουμε και έχουμε τη δυνατότητα ακόμη και να μειώσουμε και τους έμεσους φόρους. Δηλαδή να μειώσουμε το ΦΠΑ, κύριε Παπανάσιο. Πιθανόν, θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να μειώσουμε τον φόρο στον καφέ, στα καύσιμα. Θα δούμε, θα το εκτιμήσουμε. Γιατί κάνατε μια δήλωση η οποία έπαιξε πάρα πολύ, ότι σκέφτεστε να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ. Κάποια στιγμή να αλλάξετε. Όχι, για να μην τα παρανοούμε. Δεν είπα ότι θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Είπα ότι η πάγια θέση τη κυβέρνηση. Και στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντοτε είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και η αντικατάστασή του από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα. Δεν το περισσολόγιο είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Κυρία Παπανάσιο, πριν σας παραδώσω στον Άνω Πασχάλη που ξέρει και τα ειδικά θέματα, μία ερώτηση έτσι σχετικά με μία κατηγορία που σας αποδίδεται. Μέχρι πριν κάποιο διάστημα, έβλεπα τα πρωινά, τις πρωινές εκπομπές, διάβαζα τις εφημερίδες ότι δεν είναι δυνατόν για να μην χτίσεις το αφορολόγητο να μην είναι μέσα δέκο, ενίκεια και όλα αυτά. Αφού τα βάλατε όλα αυτά, και σας είχαμε κάνει και εμείς κριτική, για να το πω. Αφού τα βάλατε όλα αυτά, κάποιοι γράφουν τώρα ότι αφού τα βάλατε όλα, δεν θα πετύχετε τους στόχους και δεν θα δίνουμε λεφτά μέσω πιστοτικής κάρτας και από και στο ιδραυλικό. Και πείτε μας, το ότι θα χρησιμοποιούμε την πιστοτική κάρτα σημαίνει ότι δεν θα παίρνουμε απόδειξη χάρτινη? Όχι βέβαια. Καταρχήν, ναι, πραγματικά το διαπιστώσαμε και εμείς ότι μας κάνουν κριτική για αυτό το θέμα, επειδή βάλαμε όλα πλέον στο πλαστικό χρήμα, στις δαπάνες για το πλαστικό χρήμα. Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι ότι δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν, ούτως ώστε να μην μπορέσει να καλύψει το αφορολόγητο. Θέλουμε το αφορολόγητο που δίνουμε να το καλύψουν όλοι οι πολίτες. Από την άλλη, θέλουμε με κάποιο τρόπο να γίνει κάποια διαπαιδαγώγηση, ούτως ώστε να περάσει στην οτροπία του Έλληνα πολίτη ότι με το πλαστικό χρήμα να αποφύγουμε ένα κομμάτι της φοροδιαφυγής. Δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλο το κομμάτι της φοροδιαφυγής. Είναι κάτι το αδύνατο, θα έλεγα. Αλλά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε ένα μέρος ώστε να έχουμε μια αύξηση της φορολογητές βάσης, να έχουμε κάποια έσοδα περισσότερα. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο είναι ότι εκεί που εφαρμόστηκε το πλαστικό χρήμα, ένα 20% υπήρχε αύξηση των εσόδων. Πότε θα γίνει υποχρεωτική η χρήση των μηχανημάτων POS για όλα τα καταστήματα? Και για όλους τους επαγγελματίες, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, υπάρχουν απορίες, πέρα από τις εξαιρέσεις που έχετε πει, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν συναλλαγές τους, αλλά οι επαγγελματίες ή αυτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες δεν έχουν το μηχάνημα, οπότε πώς θα πληρώσουν τα τερματικά μηχανήματα? Μέσα στο νόμο θα πρέπει να δούμε από τον νόμο τρεις υπουργικές αποφάσεις. Η μία είναι η πρώτη, αυτή που βγάλαμε προχθές την Παρασκευή, και προχωράει για το ποιες είναι οι δαπάνες που υπάρχουν με το πλαστικό χρήμα. Η δεύτερη απόφαση είναι κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομίας. Σε αυτή θα ξεκινήσουμε με τους πρώτους επαγγελματίες, οι οποίοι θα πρέπει να βάλουν τα μηχανάκια, τα POS, στα καταστήματά τους ή στα γραφεία τους, φαίνεται εκεί, και θα πρέπει να το κάνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη έχουμε κάνει τις ανταλλαγές απόψεων με το Υπουργείο Οικονομίας. Άμεσα έχουμε τη δεύτερη συνάντηση για να καταλήξουμε και να το προχωρήσουμε. Δηλαδή στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και τη δεύτερη υπουργική απόφαση. Είναι οι ομάδες υψηλού φορολογικού κινδύνου οι πρώτοι? Είναι οι ομάδες που εκτιμούμε ότι είναι οι ομάδες υψηλού φορολογικού κινδύνου. Είναι καταστήματα εστίασης, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί. Αυτοί θα έχουν την υποχρέωση να έχουν τα τερματικά, έτσι, τα POS. Θα τα έχουν αυτοί. Μιλάμε για αυτούς. Θα έρχεται ηλεκτρολόγος και υδραυλικός στο σπίτι με το POS. Αυτή θα είναι υποχρέωση. Να το δω, κυρία Υπουργέ, να το δω και να μην το πιστέψω. Σήμερα που πήραμε την σαλάτα στο Υπουργείο, το παιδί από το
κατάστημα στη Μητροπόλεω, ήρθε με το οποίο έστω Υπουργείο και το πληρώσαμε. Για ποιες ομάδες σκέφτεστε να εξαιρεθούν? Και θα παίρνετε κάθε μέρα σαλάτα από εκεί, φαντάζομαι τώρα, έτσι, αφού έχει πει ΟΕΣ. Για πείτε μου, για ποιες ομάδες σκέφτεστε για εξαιρεθούν? Μέχρι πότε υπολογίζετε, δηλαδή υπολογίζετε την επόμενη εβδομάδα να κληθούν αυτοί και θα έχετε ένα deadline χρόνου που θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί? Ναι, έτσι ήταν, έτσι ήταν. Πώς ακριβώς, για πείτε μας. Να μην τα αναφέρουμε λίγο πριν αποφασίσουμε κάποια πράγματα με το συναρμόδιο Υπουργείο. Ναι. Εντάξει, γενικά μπορούμε να πούμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η υπουργική απόφαση, ήδη είναι συμφωνημένα. Τα τελευταία μου. Έχουμε κάποιες εξαιρέσεις που ήδη έχετε αποφασίσει ότι θα εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία? Ναι, να σας πω λίγο και στη συνέχεια πώς θα γίνει. Ναι, ναι. Στο πρώτο εξάμηνο έχουμε του υψηλού κινδύνου, μετά προχωράμε μέχρι τέλος του χρόνου μια άλλη ομάδα. Και η επόμενη ομάδα είναι μέχρι τέλος του 2018. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι τώρα ότι υπάρχει σκέψη και μάλιστα το προχωρήσουμε για κάποιες ομάδες που πραγματικά είναι επώδυνο να έχουν το POS, δηλαδή όπως είναι τα περίπτερα, όπως είναι τα μικρά καταστήματα τροφίμων. Ψιλικατζίδικα, τα μικρά μπακάλικα. Γιατί το λέτε επώδυνο, τι εννοείτε? Για το κόστος. Για το κόστος, γιατί είναι για προμήθεια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν περίπτερα τα οποία ήδη έχουν μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή. Είναι αλυσίδες αυτές. Εκείνοι ας έχουν την επιλογή να το κάνουν μόνοι τους, γιατί θα τους το ζητάει και ο πελάτης. Εμείς τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει. Στα τσιγάρα, για παράδειγμα, είναι πολύ χαμηλό το κέντρο. Επίσης, είναι χαμηλό και είναι υψηλό το ποσοστό προμήθειας των τραπεζών. Δηλαδή, όταν θα πας να πάρεις ένα προϊόν το οποίο είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Του ενός ευρώ ή χαμηλότερη τιμή και παίρνει την προμήθεια στη συναλλαγή. Αυτό σκέφτεστε εσείς να εξαιρεθούν αυτές οι ομάδες? Όχι, να εξαιρεθούμε, να τους αφήσουμε τη δυνατότητα να το επιλέξουν εκείνοι. Όπως επίσης και τα καταστήματα. Περίπτερα λοιπόν, μικρομεσαίες. Επειδή τα μάρκετ, οι μεγάλες αλυσίδες. Είναι αυτά που κόβουν πάντα απόδειξη. Με έχει εντυπωσιάσει. Χωρίς να το ζητήσεις καν, έτσι. Επίσης, με την προμήθεια των τραπεζών θα κάνετε κάτι, επειδή θα επεκταθεί αυτό το μέτρο και βλέπουμε έτσι κι αλλιώς ο τζίρος των τραπεζών θα ανέβει λόγω της χρήσης του πλαστικού χρήματος. Μήπως γίνει και μια συνάντηση με τις τράπεζες, μήπως και μειώσουν αυτή την προμήθεια? Ήδη τις έχουμε κάνει τις κινήσεις, έχουμε κάνει συναντήσεις με τις τράπεζες. Έχουν μειωθεί οι προμήθειες, αν τις δούμε από αρχικά που ξεκινήσανε τα POS μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι οι καινούργοι πελάτες έρχονται με πολύ χαμηλότερες προμήθειες. Το ζήτημα παραμένει από τις τράπεζες με τους παλιότερους πελάτες. Εκεί δεν τις έχουν να προσαρμόσει. Είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομίας. Πιστεύω ότι κάνουν και εκείνοι τις κινήσεις προς τις τράπεζες για να το προχωρήσουν. Να ρωτήσουμε, κυρία Υπουργέ, για όσον αφορά το περιουσιολόγιο. Ηλεκτρονικό πόθεν έσχεση για όλους πλέον. Και με όλα μέσα. Αυτό πότε αναμένεται να μπει σε εφαρμογή? Γιατί διαβάζουμε 2017, διαβάζουμε 2018. Και αν θα υπάρχει, θα αντικαταστήσει κατά έναν τρόπο τον έμφυα. Δηλαδή θα υπάρχει ένας φόρος πλούτου, όχι μόνο στα κινητά, αλλά και για καταθέσεις μπορεί να έχει κάποιος και για τη μαλφή, είτε τα πάντα. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Για το περιουσιολόγιο, αυτή είναι η πρόθεσή μας. Δεν το έχουμε επεξεργαστεί ακόμη τελικά για να πούμε κάτι, αλλά η πρόθεσή μας είναι αυτή. Προς το παρόν, εντάσσεται σε πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων το κόστος για το περιουσιολόγιο και θα προχωρήσει, θα ξεκινήσει μέσα στο 2017. Από εκεί και μετά, όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα τις φέρουμε. Γενικά, θέλω να αναφέρω ξανά εδώ ότι δεν πρέπει να φοβάται κανένας που έχει Το ερώτημα είναι, θα αντικαταστήσει τον έμφυα ή απλώς θα είναι μια χρήση, ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής? Θα είναι ένα εργαλείο και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και ένα εργαλείο για να αντικαταστήσει και τον έμφυα. Πρόθεση δική μας είναι η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Δεν είναι ούτε κάποιος που έχει 5-10 χιλιάδες, ή να μην αναφέρω συγκεκριμένο ποσό, που τις χρειάζεται για τις ανάγκες του σπιτιού του, για τις οικογένειάς του, οποιοδήποτε Έλληνας μεσαίας τάξης, γιατί στην χαμηλότερη τάξη δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν και αυτά τα χρήματα, αλλά ούτε κανένας που έχει και τις 10 λίρες που έχει από τα βαφτίσια. Υπάρχει όμως μια διαφορά, ξέρετε, και φαντάζομαι θα το λάβετε υπόψη σας. Μπορεί να υπάρχει και ένας πλούτος, παραδείγματος χάρη είναι αυτό που είπε ο Θάνος, τη Μαλφή ή ένα έργο τέχνης, ο οποίος κτίθηκε σε εποχές ευμάρειας.
Και τώρα το πρόσωπο αυτό είναι που έχει στην κατοχή του αυτό ή το κληρονόμησε όπως λέει ο Νίκος, το ίδιο ισχύει και με τα ακίνητα. Να είναι άνεργος, έτσι. Άρα, το ίδιο ισχύει και με τα ακίνητα. Το ξέρω. Εάν έρθει τώρα να τιμωρηθεί, εντός εισαγωγικών τιμωρηθεί, να φορολογηθεί για έναν πίνακα ζωγραφικής που το άφησε ο πατέρας του ή η μητέρα του, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρόβλημα. Σίγουρα θα εξεταστούν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε τι θα περιλαμβάνει το περιουσιολόγιο. Απλά λέμε ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει επενδύσει σε ένα κομμάτι μόνο στην κατοικία να φορολογείται αυτή τη στιγμή, ενώ μπορεί να έχει επενδύσει και σε άλλα πράγματα που... Που μπορεί να είναι καταθέσεις, ας πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ομόλογα. Αυτή τη στιγμή τίποτα ακόμη, είναι όλα... Πάντως αυτό είναι ένας φόβος, ότι μπορεί όλα αυτά να μπουν μέσα στο περιουσιολόγιο και στο τέλος να βγει ένας φόρος. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Αυτό είπε η Υπουργός, ότι θα αντικαταστήσει τον έμφυα. Κάποια στιγμή η πρόθεση είναι αυτή. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ακόμη δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει. Εμείς υπάρξουν όμως να πληρώνουμε αυτό και το θέμα. Και περιουσιολόγιο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένφια να πληρώνει και όχι, το φόρο. Δεν θα συνεπάρξουν σε καμιά περίπτωση. Επομένως, να το διευκρινίσουμε λίγο. Καλό είναι για να καταλαβαίνουν και δεν συμπέσουν χρονικά. Λοιπόν, εσείς θα κάνετε το περιουσιολόγιο. Αφού καταρτιστεί και δείτε τα δεδομένα που υπάρχουν, θα αποφασίσετε αν θα μπει ένας φόρος στο περιουσιολόγιο, ο οποίος όμως δεν θα είναι ταυτόχρονος με τον ένφια. Δηλαδή θα αποσυρθεί η φορολόγηση. Αυτό μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα θα είναι αυτό, γιατί σίγουρα μέσα στο περιουσιολόγιο είναι και τα ακίνητα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι τα ακίνητα που είναι στο ε9 του φορολογούμενου και στο περιουσιολόγιο. Άρα μιλάμε για αντικατάσταση του ένφια. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δηλώσουμε, να κάνουμε εκτίμηση, να δούμε τα στοιχεία. Να δούμε τι μπορούμε. Αν βγαίνει ο στόχος, βασικά. Για να δούμε, γιατί αν δεν βγαίνει ο στόχος με τον περιουσιολόγιο, γιατί αυτό βγαίνει. Είναι. Υπουργέ, και από εκεί και μετά θα εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες. Θα δούμε σε τι φάση θα είναι η οικονομία. Μπορεί να έχουμε κάνει κινήσεις και να έχουμε μεγαλύτερα έσοδα από τη φοροδιαφυγή και να μην χρειαστεί να κάνουμε και τίποτα από όλα αυτά. Επειδή μέχρι να φτάσουμε εκεί, προφανώς ο χρόνος θα είναι αρκετός. Και επειδή ο έμφυα καίει και τσουρουφλίζει όλο τον κόσμο, υπάρχει περίπτωση να κάνετε σταδιακά βήματα, να ακούφιστε ενός, όπως είδαμε την κίνηση με το έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους. Έχει υπάρξει και η πληροφορία και το σενάριο ότι μπορεί να εξαιρεθούν οι άνεργοι σε πρώτη φάση από το έμφυα, τον έμφυα. Το σκέφτεστε αυτό? Είναι ρεαλιστικό σχετικά άμεσα? Υπάρχουν σκέψεις. Υπάρχουν σκέψεις, εξετάζονται. Θέλουμε να δούμε όμως τα δεδομένα. Δηλαδή, να δούμε πρώτα τις δηλώσεις, να δούμε κάποια πράγματα και μετά να αποφασίσουμε αν βγαίνει το τελικό ποσό. Πότε θα ξεκινήσει επειδή η διαδικασία? Επειδή έχουμε δεσμευτεί σε κάποια πράγματα από τη συμφωνία, δεν μπορούμε να την αθετήσουμε. Δηλαδή, το λέμε σε όλους και στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, ότι τη συμφωνία θα την εφαρμόσουμε. Από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα γίνει κάποια ανακατανομή, βλέποντας πρώτα κάποια στοιχεία. Ήθελα να ρωτήσω για τη φορολογία εισοδήματος. Όπου να είναι τώρα θα ξεκινήσει. Πότε, για να μας πει η ημερομηνία. Μάρτιο, γιατί φαντάζομαι. Δεν ξέρω, όχι, να μας πει η Υπουργός. Αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος. Δεν θα έχουμε καμία αλλαγή στη φορολογία εισοδήματος. Ήδη κάποιες αποφάσεις έχουν βγει μέχρι τώρα. Ό,τι ισχύει από τον νόμο και με την Υπουργική απόφαση αυτό θα συνεχίσει. Πότε το βλέπετε αυτό να ξεκινήσει η διαδικασία? Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό θα πρέπει να γίνει πλέον και σε μια συνεννόηση και με την ανεξάρτητη αρχή πλέον, την ΑΟΔΕ. Θεωρούμε ότι στον Απρίλιο πρέπει να ξεκινήσει. Και βέβαια κάποια στιγμή θα πρέπει και οι ημερομηνίες να τηρούνται, γιατί πάντα έχουμε παρατάσεις ημερομηνιών, έχουμε ανατροπές. Για παράδειγμα, τέλη κυκλοφορίας. Θα αλλάξει το καθεστώς αυτό? Γιατί κάθε φορά συζητάμε, φτιάχνουμε σενάρια μέχρι το καλοκαίρι. Όλη τη χρονιά πέρσι αλλάζει. Στο οικονομικό ρεπορτάζ διάβαζα συνέχεια διάφορα σενάρια. Στο τέλος έμεινε το ίδιο. Υπάρχει πρόθεση εγκαίρως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και στην αγορά του αυτοκινήτου, να καταλήξετε σε ένα νέο ή θα παραμείνει αυτό που υπάρχει? Η πρόθεση μας είναι και ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επιτροπή που εξετάζει θέματα των τρελών κυκλοφορίας. Δηλαδή με κάποιους αλγόριθμους πιο αναλογικούς, παίρνοντας υπόψη και την παλαιότητα και τους ρήπους και τα κυβικά του αυτοκινήτου, προσπαθούμε να δούμε ένα συνδυασμό με όλα αυτά, ούτως ώστε να είναι πιο αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας. Ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά, να έχουμε πολύ πιο γρήγορα από ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή να ξέρει ο καθένας τι τέλη κυκλοφορίας έχει να προϋπολογίσει για την επόμενη χρονιά, ούτως ώστε να κινηθεί και στις αγορές αυτοκινήτων. Γιατί πραγματικά, επειδή φοβούνται οι περισσότεροι ότι μην πάρω εκείνο το αμάξι, μην πάρω το άλλο, λέγω, και στο τέλος δεν κινείται ούτε το μεταχειρισμένο ούτε το καινούριο, παραδίδουν τις πινακίδες.
Ναι, κάποιοι παραδίδουν και τις πινακίδες για αυτόν τον λόγο. Σε αυτή τη βάση τουλάχιστον θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να κινηθεί και η αγορά ανάλογα με τα τέλη κυκλοφορίας. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, η αγορά επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν κινείται και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ευθύνες που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι καθυστερεί η αξιολόγηση και έρχονται σωρευτικά τα προβλήματα όλων των προηγουμένων ετών. Είμαι βέβαιος, επειδή έχετε και φοροτεχνική καταγωγή, ότι μιλάτε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και μιλάτε και με τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Κάθε μέρα, το ξέρετε, ότι το λέω λαϊκά, πέφτει πάρα πολύ κλάμα στις εφορίες. Πάει κόσμος και παρακαλάει να μην τον πετάξουν εκτός, παραδείγματος χάρη, της ρύθμισης για τις 100 δόσεις. Κόσμος που κάθε μέρα προσπαθεί να ρυθμίσει και να επαναρρυθμίσει δόσεις και οφειλές σε ταμεία και στο δημόσιο. Πώς θα βγει αυτό το πράγμα? Εσείς καλά μιλάτε με τους αριθμούς που πρέπει να επιτύχετε, αλλά η αίσθηση είναι ότι η κοινωνία έχει σκάσει. Και συμπληρωματικά σε αυτό που σας ρωτάει ο κύριος Κοτρότσος, πώς είναι η πορεία των εσόδων το 2016, γιατί ακούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν ότι πληρώνει. Πάνε καλά τα έσοδα. Πώς πάνε καλά τα έσοδα και όλο ένα και περισσότερος κόσμος αγκομαχάει. Ναι, καταρχήν να πούμε, εντάξει, πραγματικά υπάρχουν προβλήματα. Δεν λέμε ότι δεν αγκομαχάει ο κόσμος. Σίγουρα είναι συσσωρευμένα, δεν είναι δικά μας. Τα βρήκαμε, συνεχίζουν κάποιοι άνθρωποι με την κρίση που υπάρχει να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Προσπαθούμε με κάποιους τρόπους, αν το θέλουμε δηλαδή, υπάρχουν τρόποι και οι ίδιοι στις εφορίες μπορούν να δώσουν κάποιες δυνατότητες στους πολίτες, στα φυσικά πρόσωπα και στους επιτιδευματίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτοί τουλάχιστον που είναι στις 100 δόσεις μπορούν να συνεχίσουν να τις πληρώνουν. Από εκεί και πέρα. Αν έχουν. Ναι, αν έχουν. Αν δεν έχουν, δεν τις πληρώσουν τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Σκέφτεστε είναι μήπως, αλλά θα μισό λεπτάκι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την απάντηση σε αυτό που είπε ο Σεραφείο. Να πω κάτι για τα έσοδα. Να το πείτε για τα έσοδα. Απλώς αν σκέφτεστε και νέα ρύθμιση. Μήπως σκέφτεστε με το νέο έτος να. Αν επιτρέπουν οι ξένοι νέα ρύθμιση. Μια νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και πείτε και για τα έσοδα. Εκείνο που είναι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι τουλάχιστον για τους επιτιδευματίες ότι αφορά τον εξοδικαστικό συμβασμό. Από εκεί θα μπορέσουν να κάνουν τις ρυθμίσεις τους. Και είναι οι ελευθεροεπαγγελματίες θα είναι μέσα σε αυτό το πράγμα τελικά, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά ακόμη πράγματα. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αυτό, έτσι. Ναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αν δεν είναι μέσα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά εντάξει, και πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τώρα αυτό που λέμε και με τον μπλοκάκι, οι περισσότεροι είναι και μισθωτοί. Δεν είναι πάντοτε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κάποιες φορές δηλαδή είναι μισθωτοί και κρύβονται πίσω από το μπλοκάκι και από τον ελεύθερο επαγγελματή. Γιατί για τα έσοδα θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, για τα έσοδα. Θα βγει αύριο και τα έσοδα του 2016. Εκείνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι σε καλή κατεύθυνση. Δώστε μας μια τάξη μεγέθους, ναι. Κοντά στο 3% είναι παραπάνω. 3% πάνω από το στόχο. Πάνω, έτσι, από, το στόχο. Έσοδα. Ναι, πάνω από το στόχο. Για το 2016. Πάντως ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές, κύριε Παπανάτσο, αν θα κάνετε νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό και αν υπάρχει πρόθεση να. Με πάση περιπτώσει. Ότι υπάρχουν και αυξημένες φορές για τους ελεύθερους. Ναι. Δεν αρκεί η πρόθεση. Έχετε πρόθεση εσείς. Την πρόθεση την έχουμε, αλλά δεν αρκεί η πρόθεση. Μην δημιουργούμε προσδοκίες στον κόσμο. Η πρόθεση υπάρχει, θα δούμε πώς θα πάνε τα έσοδα, θα δούμε και φυσικά υπάρχει, πώς θα προχωρήσει η αξιολόγηση. Υπάρχουν οι 12 δόσεις. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Υπάγει αρρύθμιση. Υπάγει αρρύθμιση των 12 δόσεων, θα ισχύει πάντοτε. Αυτή ισχύει πάντοτε. Αυτή ισχύει πάντοτε. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάποιος που μπαίνει στη ρύθμιση των 100, που είχε μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων, μπήκε γιατί δεν μπορούσε στις 12. Λοιπόν, τώρα του λέμε ότι δεν αν χάσεις τις 100 δόσεις πήγαινε στις 12 που αυτό δεν μπορούσε ούτως ή άλλως. Αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουμε. Παύλος κύκλος, ναι. Έτσι. Το κομμάτι των 100 δόσεων το έχουμε κάνει. Από αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, από αυτό θα κρυθείτε πολιτικά και κοινωνικά, από αυτό αν θα αντέξει η κοινωνία. Σε ευχαριστώ, δυστυχώς, Σεραφείο. Ναι, νομίζω ότι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, τουλάχιστον μέσα στα 17 έρχεται η ανάπτυξη. Για μας θεωρούμε ότι δεν αρκεί μόνο η ανάπτυξη, θέλουμε τη δίκαιη ανάπτυξη, αυτό που λέμε όλοι μας. Και πιστεύουμε ότι κλείνοντας και αξιολόγηση όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, γιατί πραγματικά και σε όλες τις περιοδίες, όπως έλεγα και πριν που συζητούσαμε στο διάλειμμα, εκείνο που μας λέει ο κόσμος είναι ότι τουλάχιστον για τον τουρισμό περιμένουμε πολύ ψηλά. Δεν θα κάνετε εκλογές.
Όχι, μας το ζητάνε εξάλλου, μας το ζητάνε και όλοι. Εκεί που πηγαίνουμε. Ούτε δημοψήφισμα. Προσέξτε, μην κάνετε εκλογές. Δημοψήφισμα. Όχι, δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε δημοψήφισμα. Μάλιστα. Γιατί να κάνουμε δημοψήφισμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Σταθερότητα της οικονομίας είναι αυτό που θέλουν όλοι. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.